Οι μειώσεις φόρων καταρχάς είναι κοστολογημένες από την πρώτη ΔΕΘ και εξισορροπούνται από σημαντικές μειώσεις δαπανών και συγκράτηση του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων και εκχώρηση τμήματων του ευρύτερου δημοσίου στον ιδιωτικό τομέα μέσα από συμπράξεις και μια συνολική προσπάθεια ενός συμμαζέματος των κρατικών δαπανών που και σήμερα που μιλάμε, κύριε Στρόιτερ, δυστυχώς ξεχυλώνουν οι κρατικές δαπάνες. Εγώ λοιπόν ήμουν πάρα πολύ συγκεκριμένος και πάρα πολύ τεκμηριωμένος. Δεύτερον, το μεγάλο στοίχημα για τη χώρα είναι η προσέλκυση επενδύσεων και η είσοδος σε μια διαφορετική αναπτυξιακή τροχιά. Με 1,5 και 2% δεν πάμε πουθενά ως χώρα. Η απόσταση με την Ευρώπη θα μεγαλώνει, δουλειές καλές δεν θα δημιουργούμε και η Ελλάδα θα μένει εγκλωβισμένη σε μια κατάσταση μίζερη και απαισιόδοξη. Οπότε βεβαίως λέτε για περικοπή δαπανών. Η πρώτη, θα έρθω στο ερώτημα σας, γιατί αντιλαμβάνομαι. Σας το έχουμε θέσει 100 φορές άλλωστε. Κάθε φορά που λέτε τη λέξη περικοπή δαπανών, κάθε φορά που λέτε συγκράτηση του δημοσίου τομέα προς το. Μου λένε για απολύσεις. Μιλάνε για απολύσεις. Και θέλω να ρωτήσω. Δεν θα κάνουμε απολύσεις. Αλλά θα προσλαμβάνουμε έναν δημόσιο υπάλληλο για κάθε 5 που θα φεύγουν. Όχι έναν για καθέναν καινούριο που θα προσλαμβάνετε. Και θα δώσουμε τέλος στη στρατιά των συμβασιούχων. Θα λειτουργήσει ο δημόσιος τομέας, έτσι, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλούς τομείς του δημοσίου. Τις ξέρετε και εσείς. Ναι, αλλά πού γίνονται οι προσλήψεις σήμερα, κύριε Στρόιτερ? Γίνονται εκεί πραγματικά έχουμε ανάγκη? Δεν μου λέτε, όταν σήμερα για εποχιακό προσωπικό δασοπυρόσβεσης προσλαμβάνουμε ανθρώπους με κοινωνικά κριτήρια, ποιον εξυπηρετούμε τελικά? Όταν θα στείλουμε αυτούς τους ανθρώπους που επιχειρήθηκε να τους στείλουν να καθαρίσουν δασικούς δρόμους, μπόρεσαν να κάνουν τη δουλειά τους? Το δημόσιο πρέπει να προσλαμβάνει εκεί που έχει πραγματικά ανάγκη. Πρώτη προτεραιότητα η υγεία. Δεύτερη προτεραιότητα για μένα η στελέχωση των παιδικών σταθμών με μόνιμο προσωπικό. Τρίτη προτεραιότητα η παιδεία. Σε αυτήν την σειρά αλλά και στην παιδεία με μια προσεκτική άσκηση να δούμε πραγματικά πόσους καθηγητές και δασκάλους χρειαζόμαστε και πού τους χρειαζόμαστε. Υπάρχουν τεράστια περιθώρια ανακατανομής του προσωπικού του δημοσίου μέσα από διαδικασία αξιολόγησης και κινητικότητας. Εμείς λοιπόν δεν μιλάμε για ένα μεγάλο κράτος. Ούτε πιστεύουμε κατά ανάγκη ότι το δημόσιο συμφέρον πρέπει να ταυτίζεται με το κρατικό. Είναι μια μεγάλη διαφορά φιλοσοφίας που έχουμε με την αριστερά του κ. Τσίπρα, με αυτό το οποίο ο κ. Τσίπρας αποκαλεί αριστερά. Μεταξύ μας δεν πρόκειται ούτε για αριστερά ούτε για κεντροαριστερά. Ένα σύστημα εξουσίας είναι, αλλά αυτό είναι μια προσωπική δικιά μου αξιολογική κρίση. Αυτό το οποίο σίγουρα δεν θα κάνουμε είναι δεν θα ξαναχτίσουμε πελατειακό κράτος με τους παλιούς όρους της μεταπολίτευσης. Κ. Τσίπρας σήμερα υιοθετεί τις χειρότερες συνήθειες μεταπολίτευσης. Έχω κάνει την αυτοκριτική μου για το τι κάναμε λάθος ως Νέα Δημοκρατία. Και έχω πει ότι αυτά πρέπει να τα αφήσουμε στο παρελθόν. Ο κύριος Τσίπρας, που καταγγέλει συνέχεια τη Νέα Δημοκρατία ως μέρος του παλιού, υιοθετεί τις χειρότερες συνήθειες του παλιού στη σημερινή του διακυβέρνηση.